Σήμερα ανοίγουμε σελίδες τηλεπεριοδικού και πάμε στο θέμα το οποίο σας προαναγγείλαμε προηγουμένως. Είναι εδώ ο κύριος Παύλος Λοΐζου. Είναι εκπρόσωπος τύπου του RICS Κύπρου, που είναι το RICS, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα για τον δείκτη τιμών. Παρουσιάζεται καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες είναι αύριο. Όχι, σήμερα η ώρα 11. Α, σήμερα, μάλιστα. Η ώρα 11. Μάλιστα. Ο δείκτης τιμών ακινήτων τότε είναι το RICS Κύπρου, ο οποίος είναι, το RICS είναι ο παγκόσμιος σύνδεσμος ατόμων επαγγελματιών που απασχολούνται με ακινήτα. Εκτιματομεσίτες, φαντάζομαι. Εκτιματομεσίτες, όχι. Όλοι οι άλλοι. Άρα, εκτιμητές με τις ποσοτήτων, project managers κτλ. Έχουμε 140.000 μέλη παγκόσμια, με διαφορά από το μεγάλο σύνδεσμο. Και εμείς σε συνεργασία με τον ΣΕΟΚ, ΣΕΟΚ είναι οι επιμετρητές ποσοτήτων, Quantity Surveyors, έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον δείκτη τιμών. Ο δείκτης τιμών τότε είναι η προσπάθεια των δύο συνδέσμων να δώσει διαφάνεια στο πού είναι οι τιμές και πώς αλλάζουν. Βασικά το τι κάνουμε, τι έχουμε κάνει. Έχουμε εργοδοτήσει το Πανεπιστήμιο του Ρέτινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο θεωρείται ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Ακριβώς. Μας έχουν κάνει τη μεθοδολογία πάνω στην οποία θα βασίσουμε το δείχτη. Έχουμε μαζέψει τα στοιχεία και σήμερα η ώρα 11 θα βγάλουμε τα πρώτα στοιχεία έξω. Και έχουμε φέρει τον καθηγητή, τον Professor Pat McAllister από το Ρέτινγκ, και θα μας παρουσιάσει το δείχτη για το πού βάσισε τους υπολογισμούς του κτλ. Για να βγουν τα αποτελέσματα. Άρα σήμερα στις 11 η ώρα, όποιος έρθει και πού θα έρθει, θέλω να πούμε. Μάλιστα. Το έχω εδώ, πού θα γίνει ακριβώς. Είναι στο χτίριο του ΡΑΗ, στην οδό Σκόπα, στη Λευκοσία. Είναι η ώρα 11. Είναι Σκόπα 8, μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Στις 11 η ώρα στην αίθουσα σεμιναρίων του χτιρίου της ΡΑΗ. Εδώ κοντά είσαστε. Ναι, ναι. Στο κέντρο. Ναι, εδώ κοντά είναι. Ναι. Άρα στις 11 η ώρα όποιος έρθει εκεί θα μάθει κιόλας από πρώτο χέρι. Από πρώτο χέρι. Εάν είμαστε μία από τις πιο ακριβές χώρες ό,τι αφορά τα ακίνητα, εάν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, Ναι, το πιο βασικό το οποίο θα μάθει είναι, θα δει, εμάς η πρόθεση μας είναι κάθε τρίμηνο θα βγάζουμε αυτόν τον δείχτη τιμών ακινήτων. Δηλαδή, έχουμε πάρει την Κύπρο, υπάρχουν οι 5 επαρχίες. Σε κάθε επαρχία εμείς θα δίνουμε ένα τρίμηνο την τιμή του μέσου διαμερίσματος, του μέσου καταστήματος, του μέσου γραφείου, της μέσης αποθήκης και του μέσου σπιτιού. Άρα είναι ο μέσος όρος. Μέσος όρος. Είναι ο μέσος όρος των ήδη, των τιμών που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Αυτό, πώς μπορώ να ξέρω τι είναι το φυσιολογικό και αν σε εμάς είναι αφύσικες οι τιμές. Εκείνο είναι άλλο θέμα. Ναι. Εμάς η πρόθεση του δείχτη είναι όλοι αυτοί που βλέπετε στις τηλεοράσεις ή που γράφουν άρθρα κτλ. Που λένε ανεβήκαν οι τιμές 20%, πέσαν 5%, ή που κάθονται σε μια παρέα και λέει ο ένας του άλλου όχι πάνε 100, όχι πάνε 200 κτλ. Είναι αυτό το οποίο θέλουμε όχι να σταματήσει, αλλά να έρθει. Έχουν έρθει δύο συνδέσμοι μαζί για να δώσουν, βασιζόμενοι πάνω στη μεθοδολογία κάποιου έγκλου του Πανεπιστημίου, να μπορούν να καθορίσουν τις τιμές και να μπορεί ο κόσμος να δει το πώς αλλάζουν οι τιμές τρίμηνο με τρίμηνο. Ναι. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Για να μην μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συγκρίθει με άλλες χώρες. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή, αυτή είναι η πρόθεση. Εάν εγώ βλέπω κάποιον να μου λέει ότι με βάση το δείχτη RICS στην Κύπρο ένα μέσο διαμέρισμα κοστίζει τόσα. Ένα τετραγωνικό μέτρο θα είναι, δεν είναι. Έχουμε και ένα τετραγωνικό, έχουμε και γωνικά. Ένα μέσο διαμέρισμα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 170.000 ευρώ. Όταν λέτε μέσο διεπροδομάτια. Δύο προδομάτια, 84,5 τετραγωνικά μέτρα. Η μεθοδολογία πάνω στο. 100.000 λίρες, ναι, στα λεφτά τα δικά μας. Τα παλιά. Λοιπόν, 174.000 ευρώ για ένα μέσο διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων. Και μιλάμε για μέσο όρο. Υπάρχουν και πιο ακριβά. Ναι, 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 και πιο φθηνά. Και των δύο υπνοδωματίων. Ωραία, ναι. Αυτό είναι ο μέσος όρος. Άρα μπορώ εγώ να πω, στην Κύπρο είναι 174.000, αλλά ας πούμε στο Λονδίνο ή κάπου αλλού είναι μάλιστα τόσα. Ακριβώς. Και δεν είναι δυνατόν σε εμάς να είναι τόσα, γιατί εκεί είναι τόσα. Ακριβώς. Και το άλλο το οποίο μπορεί να δεις είναι ότι ειδικά για τους ξένους. Το έχουμε κάνει. Υπάρχουν δύο ειδών άτομα. Οι ντόπιοι θα ενδιαφερθούνται για να ξέρουν πού πάνε οι τιμές των τόπων τους και κατά πόσον ο χτιματομεσίτης ή ο εκτιμητής ή οριοσδήποτε τέλος πάντων αυτό που λέει πιθανόν να είναι λάθος.
Ναι. Και να μην βγαίνει ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Από την άλλη, έχουμε τους ξένους, οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο και λες, καλά, πώς πάνε οι τιμές σας, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Και δεν υπάρχει κανένα που μπορεί να του πει, μάλιστα, τον τάδε χρόνο πήγε τόσα πάνω, τον τάδε κάτω. Είναι ο καθένα λέει ό,τι θέλει. Αυτό ο δείκτη τιμών είναι για το 2009, φαντάζομαι. Εμεί ξεκινούμε από την πρώτη του 10 και πάμε μπροστά. Πρώτο κόρτ. Πρώτο κόρτ του 10. Μάλιστα. Αυτά τα αποτελέσματα όμω που έχουμε τώρα. Είναι για το 31 του 10 του 9, πρώτη του 10. Μέχρι εδώ. Να πούμε λίγο κάποιε τιμέ, μπορούμε. Μάλιστα. Φυσικά. Θα τις ανακοινώσουμε πριν τις 11. Εμείς έχουμε την εκπομπή. Για περισσότερες πληροφορίες όμως θα πάτε στο κτίριο της ΡΑΗ στις 11 η ώρα. Ή όποιος θέλει, επειδή είναι δωρεάν, όλα αυτά είναι δωρεάν, είναι προσφορά των δύο συνδέσμων προς το κοινό, μπορεί να πάει στην ιστοσελίδα του συνδέσμου και να κατεβάσει τόσο το δείχτη, όσο και τη μεθοδολογία του Πανεπιστημίου. Είναι όλα εκεί. Στο joinrscseurope.com. www.joinrscseurope.com. Και εκεί είναι όλα οι πληροφορίες που θέλει και κάθε τρίμηνο θα βάζουμε τον νέο δείχτη μπαν. Αυτός ο δείχτης γίνεται χρησιμοποιώντας 46, πιάνουμε τιμές 46 διαφορετικών ακινήτων ανά την Κύπρο, ανά τις 5 επαρχίες και βγαίνει ο μέσος όρος για το κάθε είδος ακινήτου ανά επαρχία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα διαμέρισμα, ένα σπίτι σε κάποια περιοχή, θα πρέπει ο developer, ας πούμε, να πάει σύμφωνα με αυτές τις τιμές. Απλά είναι για, ναι, για γνώση του καταναλωτή. Εγώ όμως ξέρω ότι αν υπάρχει ο μέσος όρος 176.000 ευρώ ενός μέσου διαμερίσματος και σου λέει 300.000, και μου λέει 300, θα ξέρω ότι γεια σου κύριε, θα πάω να βρω γιατί υπάρχει. Άμα μου λέει το RICS ότι ο μέσος όρος είναι αυτός, σημαίνει ότι εγώ μπορώ να βρω πιο φτηνό, οπότε αν δεν θα πάω εκεί και δεν θα πιεστώ να πω αυτές είναι οι τιμές που το κάνουμε πολλές φορές. Ναι. Αυτή είναι η τιμή, το παίρνω και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε να ανέβουν οι τιμές. Γιατί όταν δέχεσαι να το παίρνεις και δεν το ψάχνεις και δέχεσαι να πληρώνεις όσα σου λένε και δεν το ψάξεις, ανεβαίνουν οι τιμές. Δίνεις κίνητρο ή δεν πέφτουν, μένουν εκεί. Εμάς η πρόθεση μας είναι να υπάρχει διαφάνεια στην αγορά. Να ξέρει ο κόσμος τι κάνει. Τώρα, αν κάποιος θέλει να αγοράσει το διαμέρισμα των 300.000 ευρώ, επειδή είναι δίπλα από την μάνα του, επειδή είναι κοντά, είναι η γειτονιά του, οτιδήποτε, ας το αγοράσει. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Δηλαδή, καταλάβετε. Απλώς θέλουμε τον κόσμο να ξέρει τι γίνεται, ώστε αυτοί οι κερδοσκόποι που υπάρχουν στο παζάρι να μπορούν να εκλείψουν και να ξέρει ακριβώς ο κόσμος τι κάνει. Και επίσης, φαντάζομαι ότι αν θέλω κι εγώ να πουλήσω κάτι και έρθει κάποιος και μου πει τόσα πάει μόνο και δω ότι ο δείκτης τιμών λέει άλλο πράγμα, θα μπορώ να το πουλήσω αν είναι δικό μου. Ακριβώς. Είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Άρα πάμε να δούμε κάποιες τιμές. Μάλιστα. Τι να σας πω. Να σας πω για το διαμέρισμα στη Λευκωσία. Άρα μιλούμε για ένα μέσο διαμέρισμα διάρρη. Είναι περίπου 170.000 ευρώ. Ενώ το αντίστοιχο διαμέρισμα στην Πάφο και στο Παραλίμνη είναι 154.000 ευρώ. Πόσο είναι στη Λεμεσό? Στη Λεμεσό, που βλέπω σας και είναι 178. Είναι λίγο πιο ακριβά στη Λεμεσό. Κατά ακρίβεια και τα πιο ακριβά διαμερίσματα παγκύπρια τα έχει Λάρνακα. Πώς, ναι, η Λάρνακα. Φαίνεται περίεργο. Λόγω αεροδρομίου. Δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να προηγήσετε κάτι ότι βρήκαμε κάποιες ανομαλίες στις τιμές. Το οποίο πιθανόν να οφείλεται στο ότι κάπου σε κάποιες περιοχές οι τιμές είτε έχουν πέρσι περισσότερο από το κανονικό, γιατί υπάρχει μια σοβαρή μείωση στις τιμές σε σχέση με πέρσι, ή από την άλλη πλευρά λόγω του ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές δεν έχουν πέσει. Στην περίπτωση της Λάρνακας, απλά δεν έχουν πέσει. Φαντάζομαι αυτά τα price index θα έχουν και μια απόκληση πλάσμα συμπλήν. Ναι, υπάρχει μια απόκληση λόγω του ότι βάζουν τις απόψεις. Σπίτια όμως, έχουμε για σπίτια. Σπίτια έχουμε. Τα πιο ακριβά σπίτια είναι, όταν μιλούμε για σπίτι, είναι η μηφαπτώμενη κατοικία 250 τετραγωνικών. Σε μη διτσάρ. Ακριβώς. Είναι 250 τετραγωνικά, τρία πλωδωμάτια πάνω. Πόσα τετραγωνικά? 250. Ναι. Εντάξει. Η Κύπρο είναι από τα μικρά, τέλος πάντων. Είναι 500. Πλάκα μου κάνετε 250. Άμα δείτε κάτι σπίτι, τα οποία κάνουν εκτίμηση. Των 500 τετραγωνικών, αλλά τέλος πάντων. Κάναμε σπίτι προχτές 1.300 μέτρα. Τι θα το κάνει ο άλλος. Τέλος πάντων. 250 τετραγωνικά, μια χαρά για, και ακόμη και για τετραμελή οικογένεια, μια χαρά είναι. Είναι 525.000 ευρώ στη Λευκωσία, 500 στη Λεμεσό, λίγο πιο κάτω. Έναν αέρα πιο κάτω. Πώς και έγινε αυτό και στη Λεμεσό να πιο κάτω. Γενικά,
οι τιμές των ακινήτων συμβαδίζουν με το μέγεθος της πόλης, συνήθως. Ναι. Η Λεμεσός, ο λόγος που ίσως να ξενίζει κάποιος είναι ότι η Λεμεσός έχει κάποιες περιοχές όπου αγοράζουν οι ξένοι, ειδικά οι Ρώσοι. Ναι. Και κάποιες περιοχές που έχουν θέα τη θάλασσα. Ναι. Οι οποίες εκείνες είναι που στρεβλώνουν την όλη ιδέα. Που είναι απίστευτα υψηλές. Και είναι κάποτε που όταν μιλούμε και εμείς με τους συναδέλφους στη Λεμεσό, που υπάρχει αυτή η σύγχυση λόγω ότι και ο κόσμος ειδικά λέει: μα ο Ρώσος αγοράζει εδώ τόσα. Ναι, αλλά ο Ρώσος αγοράζει εκεί τόσα. Εγώ από τα πολεμίδια. Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα να πάει στο χωριό μου. Να αγοράσει είναι στο κέντρο του χωριού. Απλά σας λέω ότι δεν μπορώ να φανταστώ 500.000 ευρώ 250 τετραγωνικά στον Άγιο Τείχονα, ας πούμε. Ξεχάστε το. Όχι, εντάξει, δεν είναι στον Άγιο Τείχονα. Ναι, είναι ένας μέσος όρος. Στο βουνό. Είναι ένας μέσος όρος. Που έχεις και τη φέρα. Ναι. Είναι ένας μέσος όρος. Ναι. Αλλά σημαίνει όμως για κάποιον που είναι είτε από τη Λευκοσία, είτε από τη Λάρνακα, είτε από την Πάφο, είτε από τη Λεμεσό. Από τη στιγμή που ο μέσος όρος ενός σπιτιού 250 τετραγωνικών μέτρων είναι 500.000 ευρώ και πάει και το βρει 700.000, θα πρέπει να πει γεια σας. Ή γεια σας ή εξηγήστε μου γιατί πρέπει να δώσω αυτές τις έξτρα 200.000. Μπορεί να έχει μέσα κάποια συστήματα τα οποία δεν έχουν κάποια άλλα σπίτια. Ακριβώς. Μπορεί να είναι θέα. Αν βρίσκουν χι για δύο ναι, πράγματα. Κάτι θα σκεφτεί να έχουν πάλι. Αλλά τουλάχιστον θα έχετε αυτή τη δυνατότητα, θα έχει ο κόσμος αυτή τη δυνατότητα να συγκρίνει. Ένα σπίτι 120 τετραγωνικών. 120 τετραγωνικών. Είναι λίγο μικρό για σπίτι. Είναι μικρό. Υπάρχει. Υπάρχουν. Είναι μικρά, αλλά. Φεύγω από το δίκτυο, ας πω τι νομίζω εγώ. Όλα τα σπίτια, ναι, φεύγετε από το δίκτυο και όλα τα σπίτια που χτίζονται που είναι ημιεφαπτώμενα. Μάλιστα. Είναι περίπου 120-150. 150. Είναι δύο υπνοδωματίων και πολύ μικρά και στριμωγμένα. Ναι. Δηλαδή, το πρόβλημα με. Ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα είναι λόγω του ότι η τιμή της γης στην Κύπρο. Ναι. Το είναι άλλη μελέτη που είχαμε κάνει πέρσι. Η τιμή της γης στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία έχει πάει πάνω 576%. Επί 6. Ναι. Οπότε τι γίνεται. Το ίδιο τεμάχιο. Το κόστος της γης ανέβει πάνω 6 φορές, άρα ο developer ή ο οποιοσδήποτε τι κάνει. Προσπαθεί να βάλει όσο πιο πολλές μονάδες μπορεί πάνω σε αυτήν τη γη, ώστε το ολικό κόστος, να το σκεφτείτε, επειδή όταν αγοράζουμε κάτι, αγοράζουμε. Γη και κτίριο. Η τιμή των κτιρίων έχει μείνει περίπου στάσιμη, το κόστος κατασκευής. Ναι. Είναι η γη που έχει ανέβει. Άρα τι προσπαθεί να κάνει. Να κόψει τη γη. Έχουν πέσει μέσα στον τελευταίο χρόνο. Ναι. Άρα. Έχουμε δείχτη τιμών για γη, μιας και αναφέρατε τη γη. Δεν έχουμε δείχτη τιμών για γη, λόγω του ότι η συμβολή που είχαμε πάρει από τους καθηγητές είναι ότι όταν έχεις να κάνεις με γη, λέει, υπάρχουν πολλές πολεοδομικές παραμέτρους οι οποίοι ξεκινούν να παίζουν, αν θέλετε. Ναι. Δηλαδή, υπό κάποιες περιπτώσεις δικαιούσαν να αυξήσει το συντελεστή δόμησης, κάποιες είναι ζώνες προστασίας κτλ. Υπήρχαν πάρα πολλές μεταβλητές. Ναι. Οπότε δεν θα έβγαινε κάτι σωστό. Δεν μπορείς να βγάλεις μέσο όρο. Θα έβγαινε μια σαλάτα βασικά, το οποίο θα παραπλανούσαμε τον κόσμο παρά οτιδήποτε άλλο στο τέλος. Ναι. Και δεν είναι αυτή η πρόθεση μας. Άρα, ενώ όλοι οι Κύπροι ενδιαφέρονται για γη, για τα οικόπεδα τους, για το ένα το άλλο, δυστυχώς είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε στο παρόν στάδιο. Υπάρχει σκέψη να γίνει. Υπάρχει σκέψη να γίνει και η μεθοδολογία την οποία μας έχουν ετοιμάσει προβλέπει αυτό το πράγμα ώστε να μπορούμε να επεκτείνουμε το δίχτυ. Δηλαδή, σε κάποια φάση μπορούμε να το επεκτείνουμε να έχουμε και ορεινά θέρετρα. Μπορούμε να, έχουμε, να βάλουμε μέσα και την πόλη Χρυσοχού. Μπορούμε να βάλουμε και άλλες περιοχές μέσα. Έχει αυτή τη δυνατότητα με τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί. Ωραία. Σε αυτό το μέσο όρο που λέτε τώρα συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός ότι μέσος όρος, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Λευκοσία. Άλλο στο κέντρο, άλλο περίχωρα, άλλο να είσαι 10 λεπτά από τον αυτοκινητόδρομο από το highway, άλλο να είσαι μισή ώρα από το highway. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες πόλεις, φαντάζομαι. Άλλο φυσικά. Να είσαι στο κέντρο της Λεμεσού και θα είναι, φαντάζομαι, άλλος ο μέσος όρος. Και άλλο να είσαι. Ένα 20 λεπτό έξω από την πόλη. Ναι. Ένα 20 λεπτό έξω από την πόλη, αλλά 5 λεπτά από το highway ή να είσαι λίγο πιο μέσα, πιο βουνό. Για την περίπτωση των διαμερισμάτων στη Λευκοσία, αφού μιλήσαμε για Λευκοσία, παίρνουμε τιμές σε 7 διαφορετικές περιοχές για να βγάλουμε το μέσο όρο του διαμερίσματος. Άρα έχουμε Έγκομη, Ακρόπολη, Παλουριώτισσα, Λακατάμια, Τσέρι, Λατσά. Και μου διαφεύγει μία, νομίζω τα Σούπολη. Mm-hmm. Και βγαίνει ο μέσος όρος αυτών των τιμών για να βγει ο μέσος όρος της Λευκοσίας. Ναι. Το αντίστοιχο γίνεται για τα σπίτια και το αντίστοιχο γίνεται για όλες τις πόλεις. Mm-hmm. Ώστε να μπορούμε να δούμε. Επειδή, όπως λέτε και εσείς, οι τιμές στο κέντρο πάντα μένουν πιο, ναι, πιο ψηλές, είναι πιο σταθερές.
Σε αυτό το στάδιο δεν θα βγάζουμε έξω την επιμέρους περιοχή. Η πρόθεση μας είναι να περάσει περίπου ένας χρόνος, να τρέξει ο δείχτης, να δούμε αν υπάρχει κανένα λάθος στις επιμέρους τιμές. Και μετά θα βγάζουμε. Και μετά θα βγάζετε και επιμέρους περιοχή, οπότε θα ξέρω εγώ ότι στην περιοχή που ψάχνω να βρω είναι ακριβά. Ή δεν, για μένα, για την τσέπη μου δεν μπορώ. Άρα ψάξω σε άλλη περιοχή. Για να δω μια περιοχή που μπορεί να είναι δίπλα και να με βολεύει, που είναι λίγο πιο κάτω οι τιμές. Αυτό το πράγμα είναι πολύ χρήσιμο. Είναι χρήσιμο και επίσης το ότι έχουμε κάνει παράλληλα. Δεν λέμε μόνο την τιμή του κάθε ακινήτου, λέμε και τον οίκιο του. Λέμε και τον οίκιο του λόγω του ότι ένα 17%, το 83% των Κυπρίων τους ανήκει το σπίτι. Οι υπόλοιποι νοικιάζουν, είναι φοιτητές, νεαροί κτλ. Από εδώ από εκεί υπάρχουν εμπορικά ακίνητα κτλ. Οπότε δίνουμε και την τιμή ενοικίου. Τα ενοίκια, ένα μέσο όρο στη Λευκοσία για το διάρρηνο διαμέρισμα που λέγαμε πριν, είναι πάνω στα. Και μάλλον στα Λευκοσία, Λεμεσός και Λάρνα. Λευκοσία και Λεμεσός είναι οι ίδιοι στα 560 ευρώ το μήνα. Ενώ το παραλίμνη, όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερη αγορά για ενοικίαση, είναι 350 ευρώ. Το οποίο είναι κάτι το οποίο θα περιμέναμε. Ότι στα αστικά κέντρα, τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν πιο πολύ ζήτηση. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ παράξενο είναι ότι για ένα μαγαζί στη Μακαρίου, εμβαδού 100 τετραγωνικών μέτρων, το ενίκιο μιλούμε για 7.000 ευρώ το μήνα. Άρα φανταστείτε πόση δουλειά πρέπει να κάνει αυτό το μαγαζί για να βγάλει μόνο το ενίκιο σου. Ας τα έξοδα σου. Των υπαλλήλων. Ναι. Εμπορεύματος. Αγχώθηκα. Δεν μπορώ. Είναι κάποτε. Ξεχάνουμε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά όλων αυτών των επιχειρηματιών και πόσες μεγάλες επενδύσεις κάνουν. Ναι. Μιλούμε για τεράστια ποσά για να ανοίξεις ένα εστιατόριο, να κάνεις ένα μαγαζί, να κάνεις ένα γραφείο. Πάρα πολλά τα λεφτά. Και είναι πολύ εύκολο να τους κρίνουμε και να τους κατακρίνουμε ότι κάνατε αυτό λάθος και το άλλο, αλλά θέλει πολλά κότσια για να ανοίξεις μια επιχείρηση και να έχεις αυτά τα κόστα. Ειδικά σε αυτή την αγορά, όπως είναι τώρα. Και ειδικά σε τόση μικρή αγορά. Γιατί μιλάμε ότι η Κύπρος είναι μικρή αγορά. Λειτουργάς με τον κύκλο σου, βασικά. Ναι. Λειτουργάς με τον κύκλο σου. Αν είσαι καλός, θα έρθουν και κάποιοι κοντά σου. Αν δεν είσαι καλός, θα έχεις πρόβλημα. Πολύ γλυόρα. Αλλά ναι, αυτός είναι η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας είναι να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται στο παζάρι, να μην μπορεί να παραπλανείται και να αρχίσει η εμπιστοσύνη να ξανάρχεται πίσω στο διδέλεο, ο καθένας το τι θέλει. Για να μπορεί να αρχίσει η αγορά να ξανακινείται. Υπάρχουν πολλοί κόσμοι έξω ο οποίος έχει πρόβλημα στον κατασκευαστικό κλάδο και γενικά στην αγορά των ακινήτων, ο οποίος βλέπει αυτόν τον δείκτη θετικά. Με αυτό το δείκτη δεν μπορούμε να υπολογίσουμε επίσης εάν υπάρχει. Μάλλον, σαφώς μπορούμε να υπολογίσουμε αν υπάρχει σταδιακή μείωση, έτσι. Μάλιστα. Ή σταδιακή αύξηση. Άρα, αν ακούω κάποιον εγώ που λέει ότι δεν θα πέσουν οι τιμές και δεν πέφτουν άλλο και τις βλέπω όμως με το δείκτη ότι υπάρχει μείωση, τότε. Είναι κάποιος ο οποίος απλά θέλει να με πιέσει. Όχι, θέλει να με πιέσει να αγοράσω τώρα και μου λέει. Τι περιμένεις, παιδάκι μου, να αγοράσεις 6 μήνες, αγόρασε τώρα, γιατί δεν πρόκειται να πέσουν άλλο. Υπάρχει γιατί το έχω ακούσει. Τώρα. Ναι, γιατί το έχω ακούσει. Ναι. Πάρε τώρα που. Λέω, τι λέτε, παιδιά. Βλέπετε, ένα από τα προβλήματα για να μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Πρέπει να έχεις στοιχεία για να κάνεις ένα οικονομετρικό μοντέλο. Μάλιστα. Τόσα χρόνια δεν είχαμε στοιχεία. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν είχαμε στοιχεία. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα οικονομετρικό μοντέλο να κάνουμε προβλέψεις. Άρα, τώρα τι θα κάνουμε. Όταν περάσουν, δυστυχώς πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια για να μαζευτούν κάποια στοιχεία, μπορεί να μιλούμε για 2-3 χρόνια. Σε εκείνη τη φάση θα μπορούμε, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του δείχτη, να βγάλουμε προβλέψεις και ανά περιοχή και ανά αγορά ανακινήτου. Άρα θα μπορούμε να έρθουμε, ας πούμε, μάλιστα, το ΡΙΚΣ Κύπρου και ο ΣΕΟΚ περιμένει ότι του χρόνου οι τιμές θα είναι εδώ. Άρα θα μπορούμε να έχουμε και έναν τρόπο να υπολογίσουμε τη μείωση. Και την πτώση και την αύξηση. Ακριβώς. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ υπενθυμίζω ότι είναι σήμερα στις 11 η ώρα στην αίθουσα σεμιναρίων του κτηρίου της ΡΑΗ, Συνοδός Κοπά 8 στη Λευκοσία. Και επίσης στο www.joinrics είναι joinrics.europe.com. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε όμως στο επόμενο μας θέμα. Αν θέλετε να περάσετε ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο απολαμβάνοντας το μαγευτικό τοπίο του Τρόδου,